κατάλληλο για όλους. Σήμερα στις ποδηλατοδράσεις Giro d'Italia 2013. Ποδηλατοδράσεις στη Μύκονο και στην παρέα μας ο ηθοποιός Χρήστος Σιμαρδάνης. Θα προσπαθήσω να μην γελάω συνέχεια, αλλά νομίζω πως δεν θα τα καταφέρω. Μαζί μας σήμερα αγαπημένος φίλος, συνεργάτης. Τι άλλο να σε πω. Ο Χρήστος Σιμαρδάνης. Τώρα με έχεις φορτώσει με ευθύνη. Όχι, όχι. Να σε κάνω να γελάσεις. Ξεφορτώστε. Δεν ξεφορτώνω. Ας ξεκινήσουμε με τη σχέση με το ποδήλατο. Έχω μια εικόνα. Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Εγώ ή τριώ ή τεσσάρω στον αντρέ, όπως το λέγανε, στο χολ του σπιτιού της Αλεξάνδρειας, μου πήρανε δώρο ποδήλατο και κάνανε τα δύνατα δυνατά για ταξιτούγεννα εκείνα να μην το πάρω χαμπάρι παρά την παραμονή. Τρελάθηκα. Ακολούθησαν χρόνια πολύ δύσκολα οικονομικά. Φύγαμε από Κύπρο, φύγαμε στην Ελλάδα. Όμορφα χρόνια, αλλά δύσκολα. Όχι ποδήλατο, ούτε πατίνι. Και μετά κάποια στιγμή ξαναπήρα ποδήλατο. Πρέπει να ήμουν 10-12 για λίγο διάστημα. Και μετά καμία σχέση με ποδήλατο. Τέλος, δηλαδή από τα 12-15. Ναι, τέλος. Πώς σου φαίνεται τώρα που είναι όλο και περισσότερο τα ποδήλατα γύρω μας? Εξαιρετικά αισιόδοξο μήνυμα. Θα ήθελα να δω αυτό που είχα μάθει και έχω δει στο Παρίσι. Ξέρεις τι έγινε στο Παρίσι, ποδήλατα. Που έχουν 2-3 σταθμούς όπου παίρνεις ποδήλατο και το αφήνεις σε ένα άλλο σταθμό όπου θέλεις. Αχ, κακομοίρη μου, δεν μας βλέπεις. Έχει γίνει και στη χώρα μας, έχω να σου πω αυτό. Αλήθεια, λες. Έχει γίνει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Έχει ξεκινήσει μάλλον καιρό τώρα. Ιδιαίτερα στις μέρες που περνάμε, που έχουμε όλοι νομίζω βαρεθεί και. Όχι βαρεθεί, δεν είναι σωστή ελαφριά έκφραση. Έχουμε κουραστεί και πληγωθεί να ακούμε όλα αυτά τα δυσάρεστα και όλα αυτά τα δεινά και όλα αυτά. Και όλα την κακή ανατροφή που όντως έχουμε πάρει σαν άνθρωποι και σαν λαός και σαν πολιτισμός. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο να ακούς τέτοια. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ αγώνα? Όχι. Ούτε στην τηλεόραση, πουθενά, τίποτα. Δεν έχει πάρει μάτι σου κάτι? Όχι, να έχει πάρει μάτι με το κλειδί το χέρι μου. Πριν από λίγες ημέρες, ολοκληρώθηκε ο ποδηλατικός γύρος Ιταλίας. Στα ιταλικά, Giro d'Italia. 21 ετάπ, δηλαδή 21 αγωνιστικές ημέρες, 3.400 χιλιόμετρα και 44 πόλεις εκκίνησης και τερματισμού σε όλη την Ιταλία. Νικητής αναδείχθηκε ο Ιταλός ποδηλάτης Βιντσέντσο Νίμπαλι της Αστάνα. Ο Γύρος Ιταλίας πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά το 1909 από την αθλητική ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, με σκοπό να γίνει γνωστή εφημερίδα σε όλη την Ιταλία. Η κάμερα των ποδηλατοδράσεων βρέθηκε στο Τρεβίζο, έναν από τους σταθμούς του φετινού γύρου. Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το ιστορικό κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσει και να χειροκροτήσει τους αθλητές που θα τερμάτιζαν στο 12ο ετάπ του γύρου από το Λογκαρόνε στο Τρεβίζο. Ο ποδηλατικός γύρος της Ιταλίας πέρασε από το Τρεβίζο λόγω της ιστορικής Πιναρέλο, αλλά και του ιδρυτή της, Τζοβάνι Πιναρέλο. Τώρα η Πιναρέλο έχει περάσει στην κόρη του Κάρλα. La storia di Pinarello comincia dopo il 1950, quando il fondatore, che sarebbe mio papà, ha preso la maglia nera al Giro d'Italia. La maglia nera una volta era segno dell'ultimo, però era un gran privilegio anche avere questa maglia nera, perché non era molto facile, era quasi più facile avere la maglia rosa che avere la maglia nera imbattuta. Η Πιναρέλο στηρίζει επίσης και δύο από τις μεγαλύτερες ποδηλατικές ομάδες παγκοσμίως, τη Movistar και τη Sky. Δύο οικονομικά εύρωστες ομάδες με κορυφαίους αθλητές. I think that Team Movistar that is with us from 30 years and Team Sky, as you said, two of the most important, strongest team in the world. For
price is good, especially for the advertising, but the feedback that they give back to us in terms of technology and suggestion and from the riders is very important for us to grow and start to make the best product. Την ώρα που οι αθλητές ξεκουράζονται, η τεχνική και η μηχανική της ομάδας στείνουν ένα υπαίθριο χώρο σέρβις των ποδηλάτων για τεχνικό έλεγχο, επιδιορθώσεις βλαβών, πλήσιμο και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει μέσα σε ένα απόγευμα, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για το ετάπ της επόμενης ημέρας. Our plans for the 2014 is to create new products, new more technology products. We like to change all the full range of our catalog. We continue with the asymmetric because it's just our, of course. And a lot smaller. Try to make the best bike, the lightest bikes, and for sure, of course, you would like to make. I cannot tell you, but what can I say? But a little bit less expensive bike. Ο γύρος της Ιταλίας είναι πάντα ένα μεγάλο στοίχημα για τους διοργανωτές του. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποδηλατικές διοργανώσεις στον κόσμο και συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες και τηλεοπτικά δίκτυα. Δεκάδες κάμερες με μονάδες ραδιοζεύξεων και ένα υπαίθριο τηλεοπτικό πλατό ζωντανού σχολιασμού του γύρου είχαν στηθεί από την πρωτοπόρο στην κάλυψη αγώνων ποδηλασίας RAI. Ο τηλεοπτικός χρόνος που διαθέτει για μετάδοση ποδηλασίας η Ιταλική τηλεόραση είναι ανάλογος με αυτόν που διαθέτει και για το ποδόσφαιρο. Είπατε κάτι? Τα χρώματα του γύρου είναι ροζ. Ροζ είναι και η φανέλα του γύρου. Ροζ και η κατζέτα dello sport. Έτσι εξηγείται. Λίγο πριν τον τερματισμό, οι φίλοι της ποδηλασίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το κατάστημα αλλά και το μουσείο της Πιναρέλο στο κέντρο του Τρεβίζο. Prima maglia del papà che ha corso quando correva negli anni 50 è quella della Lige, questa qua. È proprio quella originale del primo anno da professionista. Poi qui vediamo la bici vecchia, un'altra bici vecchia che era quella di Guido De Rosso che ha vinto il Tour dell'Avvenire negli anni 70, 60. Un compositor che se equivocò sulle panza qualchiera se lo dico. Η ώρα του τερματισμού είχε φτάσει. Πολλοί κόσμος στους δρόμους και κάποιοι πιο τυχεροί στα μπαλκόνια. Όπως και μια παρέα από φίλους. Ο Πίπο, η Τζέσικα, ο Βλαντιμίρ και ο Ανδρέας περίμεναν τον νικητή. Beh, il Giro d'Italia già in generale ma è uno sport molto seguito qua in Italia. Qui a Treviso soprattutto perché c'è la patria della bicicletta che è Pinarello, che è il fondatore di tantissime attività sportive riguardanti le due ruote. E noi lo seguiamo in maniera particolare perché ci piace. Poi quest'anno non solo c'è il passaggio a Treviso, ma c'è stata proprio la tappa di arrivo e ci siamo divertiti a seguirla per la prima volta proprio dal vivo con l'arrivo qui sotto casa nostra. Οι ποδηλάτες πριν το τελικό σπριντ είχαν να κάνουν και ένα μικρό γύρο μέσα στην πόλη του Τρεβίζο. Εκεί μας περίμενε και μια μεγάλη έκπληξη, αφού ο Έλληνας πρωταθλητής Γιάννης Ταμουρίδης ήταν μέσα στη δεκάδα, αφήνοντας πίσω του κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας. Τη ροζ φανέλα του συγκεκριμένου ετάπ φόρεσε ο Mark Cavendish της βρετανικής Omega Pharma Quick Step. Treviso! Se sta bene, che c'è tanta campagna, che c'è montagne, che c'è il mare, qua vicino Venezia, Venice, che c'è i fiumi, che c'è il Piave, che c'è tantissime belle robe. E adesso si passa anche il Giro d'Italia, e ha vinto il straniero, che altro è, Baucotto. Però noi altri da qua abbiamo visto tutto quanto quando chi passava, no? Molto, molto bello. Χάρη στο σωστό προγραμματισμό και την άρτια οργάνωση, λίγες ώρες μετά τον τερματισμό, το Τρεβίζο είχε επανέλθει στους κανονικούς του ρυθμούς και τίποτα δεν θύμιζε αυτό που είχε προηγηθεί. Αθλητές, ποδήλατα, τηλεοπτικά συνεργεία και εξοπλισμός ταξίδευαν ήδη για το ετάπ της επόμενης ημέρας και εμείς πίσω στην Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Δηλαδή τώρα που θα πάμε βόλτα με τα ποδήλατα, έχεις να κάνεις πολλά χρόνια.
πολλά. Γι' αυτό το νου σας, ασφαλίστε με. Στη Μύκονο θα μπορούσε να φανταστείς ποδηλατικούς αγώνες. Στη Μύκονο μπορώ να φανταστώ τα πάντα. Α. Τα πάντα. Είναι ένα εξαιρετικό νησί, είναι πανέμορφο νησί, με τις όρες της παραλίας, κατά τη γνώμη μου, που έχει. Συμφωνώ. Που έχει η Ελλάδα, ίσως. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί θυμάμαι αρκετές, ας πούμε, έτσι, πολλές ήρουγες, κάτω περίεργες, ή με πολύ ανηφόρα, πολύ κατηφόρα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ποδηλατοδράσεις, το έκαναν το θαύμα τους. Το έκαναν, το έκαναν. Το έκαναν το θαύμα τους. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ναι, και κάναμε έναν πολύ ιδιαίτερο αγώνα σιρκουί στη χώρα της Μυκόνου. Και ποδηλατοβόλτες και μάθε παιδί μου ποδήλατο, που είναι μια άλλη δράση, μας θα τη δεις και αυτή. Μάθε παιδί μου, μάθε τέχνη και άστινα. Πάμε να δεις. Οι ποδηλατοδράσεις πήγαν και στη Μύκονο. Ήταν ένα δυνατό τριήμερο με πολύ πετάλι από τις ποδηλατοδράσεις, τον Κρόνο Νίκαιας και το Δήμο Μυκόνου. Ο κορυφαίος αγώνας στο ελληνικό καλεντάρι είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τέλος Ιουνίου που πέφτει πάντα. Και τώρα είναι, όλοι έρχονται σε πολύ καλή κατάσταση στους τελευταίους αγώνες πριν και γίνεται συνήθως πολύ καλός αγώνας. Στη Μύκονο δεν περίμενα ποτέ να τρέξω αγώνα. Περίμενα να έρθω για διακοπές, σαν ξεκούραση τέλος της χρονιάς, αλλά με την ευκαιρία είδαμε και τη Μύκονο, τρέξαμε και τον αγώνα. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με τον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης από την παραλία της Λιάς μέχρι το φυλάκι της αεροπορίας. Μια διαδρομή μήκους 5,5 χιλιόμετρων και ανηφορικές κλίσεις που άγγιξαν το 22,6%. Βασίλη, πώς σου φάνηκε το σημερινό χρονόμετρο? Σήμερα είχε πολύ ζέστη και ήταν ανηφόρα. Ήταν αρκετά. Ήταν δύσκολο. Το σιρκού είναι δύσκολο σαν αγώνισμα, επειδή είναι μικρά σε απόσταση και είναι λίγο πιο γρήγορα από ότι ένας αγώνας αντοχής. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γιώργος Καρτάζιος, με δεύτερο τον νεόφυτο Σακελαρίδη Μάγκουρα και τρίτο τον Γιώργο Μπούγλα. Στην κατηγορία των εφήβων, νικητής ήταν ο Παναγιώτης Χριστόπουλος από τον ποδηλατικό όμιλο Πατρών. Δεύτερος, ο Ζήσης Ούλιος, του ποδηλατικού όμιλου Καρδίτσας. Και τρίτος, ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος, του ποδηλατικού όμιλου Πατρών. Ομαδικά πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα, αλλά και ατομικά για μένα θέλω να δείξω ότι είμαι σε καλή κατάσταση εν ώψη του γύρου Σλοβακίας που θα συμμετέχω σε 2 εβδομάδες. Μπαλαντέρφη στον αγώνα αύριο είναι ένα ανηφοράκι που σε κάθε στροφή έχει ανηφόρα. Εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δύσκολο τον αγώνα για όλες τις υπόλοιπες ομάδες και έτσι θα ίσως να μπορούμε να φέρουμε πολύ καλό αποτέλεσμα για τη δική μας ομάδα. Όσο οι αθλητές προσπαθούσαν για τον καλύτερο χρόνο ανάβασης, τα πιτσιρίκια στο Δημοτικό Σχολείο της Μυκόνου μάθαιναν από τη Βάσο Λαζοπούλου μικρά και χρήσιμα μυστικά για το ποδήλατο. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο επιλέγετε το ποδήλατο εδώ στη Μύκονο. Γιατί το ποδήλατο δεν έχει βενζίνη και με το ποδήλατο γυμνάζουν τα πόδια μας. Και για να μην μολύνουμε το περιβάλλον. Άρα λοιπόν το ποδήλατο είναι οικολογικό μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, οπότε δεν πρέπει να κάνω ούτε σούζες, ούτε έντος στο δρόμο. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εδώ στη Μύκονο, τι σας δυσκολεύει όταν βγαίνετε με το ποδήλατο? Μας δυσκολεύει επειδή υπάρχουν πολλές ανηφόρες και επειδή εδώ το νησί υπάρχουν βουνά, είναι δύσκολο να τις ανεβούμε. Η Μύκονος έχει πολλές ανηφόρες. Τι κάνουμε γι' αυτό? Πώς μπορούμε να ποδηλατήσουμε εύκολα εδώ στη Μύκονο? Μπορούμε να πάρουμε φόρα ή να βάλουμε μικρή ταχύτητα και να τις ανεβούμε. Επιλέγω λοιπόν μία σχέση ταχυτήτων που θα με βοηθάει να στροφάρουν τα πόδια μου, να έχω δηλαδή ελαφριά ταχύτητα, για να μπορούν να μην, αυτό που λέμε στην ποδηλατική γλώσσα, να μην μπουκώνουν τα πόδια μου και να μπορώ να στροφάρω για να ανέβω την ανηφόρα πιο εύκολα. Όταν βγούμε στο δρόμο, στους δρόμους της Μυκόνου, που ξέρετε ότι έχει κάποια κίνηση και τρέχουν τα αμάξια, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι για να είμαι ασφαλής στο δρόμο? Πρέπει να είμαστε στην άκρη όταν τρέχουν τα αυτοκίνητα και να
και να προσέχουμε μην μας πατήσουν. Πρέπει λοιπόν να κινούμαστε στη μέση της δεξιάς λωρίδας, γιατί αν κάτσουμε τέρμα δεξιά, μπορεί ο οδηγός, επειδή στη Μύκονο έχετε πολλές στροφές και τρέχουνε, να μην σας δει. Και με αποτέλεσμα να σας περάσει πολύ ξυστά και να σας ρίξει. Πρέπει να έχουμε φακούς μπροστά για να βλέπουμε. Και από πίσω είναι κάτι ειδική φακή που όταν πέφτουν τα φώτα του αυτοκίνητου πάνω, αυτά λάμπουν. Τα πιο βασικά πράγματα. Πριν βγω βόλτα εδώ στη Μύκονο. Τις ρόδες θα μένουν φακουμένες. Τις ταχύτητες. Μπράβο. Η σέλα να είναι στο κατάλληλο ύψος για να φτάνουμε. Φτιάχνουμε λοιπόν τη σωστή θέση οδήγησης. Πρέπει τα πόδια μας πάντα να πατάνε κάτω. Σωστά? Ωραία. Ελέγχουμε λοιπόν αν τα λάστιχά μας είναι φουσκωμένα. Ελέγχουμε τις ταχύτητές μας αν δουλεύουν σωστά. Τα φρένα, πολύ σημαντικό. Αν η αλυσίδα μας είναι σε καλή κατάσταση, που σημαίνει ότι πρέπει να τις κάνουμε μια συντήρηση. Μετά τον αγώνα, ώρα για χαρά και χαλάρωση. Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στον πλατή Γυαλό για μια ποδηλατοβόλτα στη χώρα. Μύκονος είναι ένας προορισμός που μπορεί να τα συνδυάσεις όλα. Τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια όσον αφορά τον αθλητικό μας τουρισμό. Όπως βλέπετε και σήμερα και διαπιστώνετε και ο ίδιος, έχουμε ξεκινήσει και τον ποδηλατικό τουρισμό. Θα πρέπει η πολιτεία πλέον να ασχοληθεί και με αυτόν τον τομέα, δηλαδή με τους ποδηλατικούς αγώνες, να δώσουμε, αν θέλετε, χώρο και στο ποδήλατο, να δώσουμε χώρο και στον τουρισμό μας και το κράτος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να μπορούμε να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί. Όλοι μαζί ποδηλάτησαν στους δρόμους της Μυκόνου, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι το νησί προσφέρεται και για ποδηλατικό τουρισμό. Η μέρα έκλεισε με τις βραβεύσεις των αθλητών από τον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης. Έχεις ξανακάνει ραδιόφωνο? Έχω κάνει... Έγραφα στο πρώτο ιδιωτικό ραδιόφωνο που είναι το κανάλι 15 του Ρούσου Κούμπρου. Έγραφα κείμενα για τη Σοφία τη Φιλιππίδου. Μόνο έγραφα κείμενα. Σε μια κουβή που λεγόταν «Μην μιλάς, δεν είναι απαραίτητο», γιατί ήταν ενός τετάρτη κουβή. Το τραγούδι συνέχισε να φύγω σε ένα τέταρτο. Είσαι Παπαδοπούλου. Μετά γράφαμε και παρουσιάζαμε μαζί μια κουβή στον Φλάς, νομίζω. Κόκαλ ήταν, Φλάς. Ναι, κάποια στιγμή. Το 89 μαζί με τη Σοφία τη Φιλιππίδου. Καθημερινή ζωντανή εκπομπή. Αυτό θέλω να το δείχνω μόνο. Και τώρα θα κάνει το Ουράνιο. Και τώρα θα κάνει το Ουράνιο Talk Show στο Joint Radio. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι συνεντεύξεις. Πάρα πολύ. Και νομίζω. Έχει σκοπό να κάνει μια εκπομπή με συνεντεύξεις με ανθρώπους που δεν ζουν πια. Ναι. Αλλά υπάρχουν μέσα στο YouTube συνεντεύξεις τους που έχουν μιλήσει, που έχουν πει πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω διαπιστώσει εγώ από τα 2-3 χρόνια που διδάσκω σε μια σχολή ότι θα έπρεπε τα νέα παιδιά να τους ξέρουν και δεν τους ξέρουν, τους ξεχνάνε. Αλλά και άλλοι. Αλλά και με ζωντανούς. Και θα προσπαθήσω να φτιάχνω ερωτήσεις στις ήδη καταγεγραμμένες και μαγνητοφωνημένες ή μαγνητοσκοπημένες απαντήσεις τους. Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας των ποδηλατοδράσεων στο νησί είχε αγώνα σιρκουή μέσα στη χώρα της Μυκόνου. Ένας αγώνας αντοχής σχεδόν 50 χιλιόμετρων, όπου 50 αθλητές από όλη την Ελλάδα έπρεπε να καλύψουν σε περίπου μία ώρα.
Ανηφόρες, κλειστές τροφές, απότομες κλίσεις ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του αγώνα. Από νωρίς ξεχώρισε η SP Tableware με τους αθλητές του Γιώργου Μανιάτη. ΑΕΚ, ποδηλατικός όμιλος Πατρών, World of Bike, ποδηλατικός όμιλος Καρδίτσας, είναι μερικές από τις ομάδες που συμμετείχαν στον αγώνα, που εκτός από την καθαρά αγωνιστική του διάσταση, είχε σαν σκοπό την ανάδειξη της ομορφιάς του νησιού. Η διαδρομή δεν ήταν ευθεία, ήταν με αλλεπάλληλες ανηφόρες. Το κακό ήταν ότι δεν μπορούσε να στρώσει ρυθμό από την αρχή του αγώνα και στα τελευταία 2 χιλιόμετρα ήταν κάπως δύσκολα για μένα. Είδαμε μεγάλες κλίσεις, είδαμε αργές ταχύτητες, γιατί όσο ανεβαίνει η κλίση τόσο μικραίνει η ταχύτητα και ήταν θέμα δύναμης, δηλαδή τέσταρες την αντοχή σου στον πόνο, ήταν λίγο έντονο όλο μαζί. Νικητής του αγώνα, ο Μικονιάτης πρωταθλητής ποδηλασίας, Γιώργος Δάντος. Και όπως ήταν φυσικό, το χειροκρότημα ήταν πολύ δυνατό. Έτσι έκλεισε το πρώτο ποδηλατικό διήμερο στο νησί της Μικόνου. Αθλητές και τοπικοί παράγοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου. Ωραία, αφού σου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα του ποδηλάτου στην πόλη, θα έπαιρνες να κάνεις τις μετακινήσεις σου, τις κοντινές, ένα ποδήλατο? Και όχι μόνο τις κοντινές, και τις μακρινές. Α, είσαι αποφασισμένος? Αποφασισμένος δεν είμαι ακόμα. Φοβάμαι και μάλλον λάθος ότι είναι η ηλικία μου λίγο δύσκολη να ασκηθεί. Αλλά υπάρχει η άλλη πτυχογωνία, ότι είναι η ηλικία σου που είναι απαραίτητο να ασκηθεί. Οπότε, ναι, θα έπαιρνα. Ακριβώς. Οικονομία, άσκηση, ωραίο παράδειγμα για τους διπλανούς σου. Λοιπόν, μια αντιπροσωπεία. Έχουμε, μην ανησυχείς. Ωραία. Θα έπαιρνα ποδήλατο. Και θα τρελαθείς, θα κολλήσεις μετά. Όποιος ξεκινάει, κολλάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γίνεται ανάγκη. Ναι. Θα σου φτιάχνει το κέφι πρώτα από όλο αυτό. Αυτές ήταν οι ποδηλατοδράσεις και για αυτή την εβδομάδα. Ραντεβού πάλι την άλλη Κυριακή. Γεια σας.